Μια και λέμε τώρα για εκλογές, ορίζοντας των εκλογών στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Θεσσαλίας, δεν είναι αυριανός, αλλά ίσως επειδή δεν είναι αυριανός, αυτό προκάλεσε και πολλές συζητήσεις γύρω από την ευνηδιαστική παραίτηση του Σπύρου του Βαλιώτη από την ηγεσία του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Κύριε Βαλιώτη, έχετε δημιουργήσει θόρυβο όχι γύρω από τα οικονομικά, από αυτά που συνήθως συζητούμε, αλλά από το τι κρύβεται πίσω από μια ευνηδιαστική, περίεργη, εξωθεσμική, λένε κάποιοι άλλοι, υποκινούμενη από κομματικά κίνητρα παραίτηση. Τι απ' όλα συμβαίνει? Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Πολύζο. Ακούω να και εγώ διάφορα σενάρια. Μην μας δώσετε την τυπική εκδοχή που λέτε και στο χειρόγραφο της παραίτησής σας, ότι προσωπική λόγη. Δώστε μας κάτι λοιπόν, πιο ζουμέρο. Όλοι οι λόγοι που παραιτείται κάποιος προσωπικοί είναι. Είτε είναι δυσαρεστημένος, είτε φεύγει και ευτυχισμένος από κάποιον. Υπ' αυτή την έννοια λέτε ότι είναι προσωπική? Λοιπόν, είναι προσωπική η λόγη, θα σας εξηγήσω, αλλά μισό λεπτό. Πράγματι... Δεν θέλω να μας εξηγήσετε κανένα λόγο που μπορεί να είναι οικογενειακός. Όχι οικογενειακός. Μιλούμε για οικογενειακό λόγο. Και... Υπάρχει θέμα υγείας? Τίποτα από αυτό. Ωραία. Άρα όλα τα άλλα... Όλα τα άλλα, δεν μ' αρέσει εμένα που βλέπω εδώ, να, εδώ, το πρώην μπροστά από την ιδιότητα. Γιατί έγινε αυτό? Λοιπόν, κοιτάξτε, όλα έχουν αρχή, έχουν και τέλος. Έτσι και αλλιώς, στις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου του 2016, ναι, δεν θα ήμουν υποψήφιος, δεν, ναι, θα ήμουν υποψήφιος. Αλλά μέχρι τότε μεσολαβούν 2,5 μήνες. Ναι, εγώ ξέρω ότι εκλέγεται 2,5... η νέα διοίκηση... και παραδίδει προηγούμενη τη σκυτάλη. Υπάρχουν πάντα κάποιες διαδικασίες που σε μια τέτοια παραίτηση, προβλέπεται δηλαδή από το θεσμικό πλαίσιμο, το πώς θα λειτουργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή τη Δευτέρα λογικά, γιατί έτσι έχει προγραμματιστεί από πριν. Υπάρχει η σύγκληση σε συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου ως πρώτο θέμα την αντικατάσταση του παραιτηθέντος της Προέδρου Βαλιώτη Σπύρου. Εγώ παραιτήθηκα για να διευκολύνω την παράταξη με πιο σκεπτικό ότι επειδή το Δεκέμβριο δεν θα είμαι υποψήφιος, να γίνει αυτή η διαδοχή στην παράταξή μου πρώτα απ' όλα, να είναι κάποιος επικεφαλής και να δει ακριβώς τις δυσκολίες, τι υποχρεώσεις έχει για να μπορέσει τελικά να πάρει την απόφαση αν θα είναι ή όχι το Δεκέμβριο. Δεν υπάρχει τίποτα διαφορετικό, είναι για τη διευκόλυνση καθαρά της παράταξής μου. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε παραιτήσει. Σκεφτείτε, πριν 2-3 μήνες είχαμε παραίτηση μέλους της τοπικής διοίκησης για να έρθει καινούριος. Και μάλιστα, ναι, από αυτούς που δείχνουν σήμερα... Κύριε Βαλιώτη μου, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Επειδή σε λίγες μέρες θα φανεί ποιος θα σας διαδεχθεί. Και θα φανεί και ποιος θα είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Θέλετε να μας πείτε από τώρα το όνομα? Είναι αυτό του κυρίου Χριστάκη? Του Βολιώτη, κοιτάξτε, συναδέλφου κύριος σας. Ναι, ο κύριος Χριστάκης... Αυτός θα σας διαδεχθεί? Ναι, θα σας εξηγήσω. Έλα, πολύ απλά. Παρακαλώ. Τη Δευτέρα που έχει συνεδρίες η τοπική διοίκηση, προτινόμενος από τη ΔΚΟ ως πρόεδρος για αυτό το διάστημα, θα είναι ο Γιώργος Χριστάκης, συνάδελφος οικονομολόγος και φίλος από τον Βόλο. Μάλιστα. Και θα τον δούμε, και πέρα... θα τον δούμε το Νοέμβριο επικεφαλής του ψηφοδελτίου της... Όταν λέμε ΔΚΟ, για να μην μπερδεύουμε τους τηλεθεατές μας, είναι, έχουμε από τη μια την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η Πάσκο είναι η παράταξη που προερχόταν, ναι, από το Πασόκ. Τώρα, εντάξει, θα δούμε πώς θα μπορεί οι να οι δύο παρατάξεις αυτές, κοιτάξτε, ναι, συνεργάστηκαν πριν από 2,5 χρόνια περίπου στη συγκρότηση σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και μοίρασαν τη θητεία, ωραία, στο περιφερειακό τμήμα. Αυτή τη στιγμή η σειρά είναι να έχει το Προεδρείο η ΔΚΟ. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία θα τηρηθεί και τώρα. Από εκεί και πέρα, μετά τις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου, η θητεία βέβαια του τωρινού Διοικητικού Συμβουλίου λήγεται στις 31 Δεκεμβρίου. Επειδή τη διακόψετε εσείς, μπορεί δηλαδή να μην εγκρίνουν τη συνέχιση της θητείας από μέλος της δικής σας παράταξης? Εγώ σας λέω για τη διαδικασία που ακολουθείτε. Όχι, όχι. Κάνετε μια συμφωνία οι δύο παρατάξεις. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Ναι, ναι. Λέτε, 1,5 χρόνο ένας, 1,5 ο άλλος. Λέτε ότι, ναι, επειδή διεκόπη με δική σας βούληση, μπορεί και να θεωρώ το δούμε ότι... αυτό να ανατρέπεται? Μπορεί δηλαδή να έρθει εκεί η άλλη παράταξη και να σας πει
συνεχίζει όποιος εκλεγεί από τις δύο παρατάξεις. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση δεν να υπάρχει, έχουμε λέει. Μια μάλιστα. Ναι, γιατί υπάρχει συμφωνία των παρατάξεων, δεν είναι προσωπική συμφωνία, δεν είναι δηλαδή μια συμφωνία που έκανα εγώ με τον εκπρόσωπο της Πασκό μόνο σε επίπεδο αυτό. Πρόεδρε μου, πόσα χρόνια είστε συνδικαλιστής? 25 χρόνια. Και τι, έτσι κλείνουν οι κύκλοι στα 25 χρόνια? Δεν πρέπει να κλείσει τελικά ο κύκλος, πρέπει να υπάρξει ανανέωση. Εγώ είμαι υπέρ της ανανέωσης και ο νέος πρόεδρος που θα προταθεί από την ΔΚΙΟ, να το τονίσουμε αυτό εδώ, μετά τη νέα χρονιά, το 2017, θα είναι αυτός που θα πάρει τους περισσότερους σταυρούς. Πόσο είστε, κύριε Βαλιώτη, πόσο είστε? Στους άντρες τα ρωτάμε αυτά πιο εύκολα. Πόσο είστε, λέω? Τι πόσο ηλικία ετών? Έχετε? Ναι, ναι. Εντάξει, έχει έρθει η ηλικία εκείνη που πρέπει να αποχωρήσω. Δεν είναι θέμα. Είστε λίγο ματαιόδοξος κι εσείς, δεν λέτε την ηλικία. Όχι, θέλω να καταλάβω αν έχετε μεγάλη διαφορά από τον διάδοχό σας, γιατί λέτε να δώσουμε τόπο στους νέους. Κοιτάξτε, στο ψηφοδέλτιο εδώ της ΔΚΙΟ, επειδή έχει καταρτιστεί κατά 90%, υπάρχει μια τρομερή ανανέωση. Ξεκινάει το ψηφοδέλτιο από 24 ετών και φτάνει στα 52, κάπου εκεί. Η ανανέωση λοιπόν γίνεται, γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκα, για να αποκτήσει την εμπειρία κάποιος που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, να έρθει και το άλλο άτομο από πίσω που είναι πρώτο αναπληρωματικό μέλος, να δει πώς ακριβώς λειτουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Και από εκεί και πέρα, οι εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου θα είναι εκείνες που θα δείξουν ποιος πρέπει να προταθεί για πρόεδρο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο από τη ΔΚΙΟ. Γιατί δεν το κρύβω, σαν μεγάλη δύναμη, σαν μεγάλη παράταξη, θα προτείνουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν θα συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, πρόεδρο από την ΔΚΙΟ. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα συμφωνιών παρατάξεων. Πιστεύω ότι θα υπάρξει πάλι συμφωνία. Επειδή ξοδέψαμε και όλο το χρόνο στα της παρέτησης, αλλά μια φορά γίνεται η παρέτηση, δεν γίνεται κάθε μέρα. Πείτε μου ένα γενικό σχόλιο που έχει να κάνει με την αξιολόγηση. Γιατί πάλι σκοντάφτουμε? Δεν παράγουμε έργο στο ενδιάμεσο, δηλαδή από τη μια αξιολόγηση στη δεύτερη? Κοιτάξτε, για να γίνει, να έχουμε μια αξιολόγηση θετική από τους θεσμούς, θα πρέπει πράγματι να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Κολλάμε πάρα πολύ στις μεταρρυθμίσεις. Παράδειγμα, θέλουμε να πουλήσουμε τα λιμάνια. Δεν μπορούμε να κλαίμε γιατί υπογράφουμε την πώληση των λιμανιών. Πρέπει να προχωρήσουμε δυνατά. Το ελληνικό πρέπει να προχωρήσει. Αν δεν γίνουν αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις, ας πούμε, αν δεν υπάρχουν μεταρρυθμίσεις, σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Από τους θεσμούς. Και δεν υπάρχει. Και να σου πω και κάτι. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τη δόση που είναι να πάρουμε. Υπάρχει δυνατότητα να σκεφτούμε την ανάπτυξη για να καλύψει αυτή τη δόση. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, κύριε Βαλιώτη. Καλή ξεκούραση τώρα, λοιπόν. Όχι, είμαι κοντά στο οικονομικό επίκεντρο. Δεν απομακρύνουμε. Είμαι κοντά. Ό,τι χρειάζονται οι συνάδελφοι και η παράταξή μου, θα τους βοηθώ. Ό,τι χρειαστούν, εδώ είμαι. Θα είμαι πάντα δίπλα και στην παράταξη. Και στο χωριό μου. Ευχαριστούμε, κύριε Βαλιώτη. Να είστε καλά.